καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χαντά που ήρθε σήμερα και να τον προλογίσω λίγο για να έρθει στο σεμινάριο. Ο Δόκτωρ Μιχάλης Χαντάς γεννήθηκε στην Αθήνα, έκανε τις σπουδές του εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας το πτυχίο ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας στη Φιλαδέλφια. Στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του στην κλινική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εξειδικευμένο στο μετατραυματικό στρες και στη χρήση ουσιών στο Veterans Hospital της Νέας Υόρκης. Έχει διδάξει σε αμερικάνικα κολέγια και έχει δημοσιεύσει σε έγκυρτα αμερικάνικα επιστημονικά περιοδικά. Στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθυντής της πρώτης SOS γραμμής, ενώ ήταν από τους προτεργάτες της δημιουργίας του πρώτου συμβουλευτικού κέντρου για φοιτητές. Από το 1984 μέχρι και σήμερα εργάζεται ιδιωτικά, κάνοντας ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, καθώς και σεμινάρια αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. Καλημέρα. Ακούτε? Συνηθίζω να μιλάω χωρίς μικρόφωνο, γιατί μου υπενθυμίζει το πόσο καλό έκανα στον εαυτό μου όταν πριν από μερικά χρόνια σταμάτησα το κάπνισμα. Οπότε αυτό πάντα το κάνω για να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να μην το ξαναρχίσει ποτέ, γιατί κάπνιζα για καμιά 50 χρόνια. Και είναι καλό για εσάς που καπνίστε να το σκεφτείτε, αν το έχω κόψει εγώ, που να το κόψει οποιοδήποτε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα θα γίνει καλημέρα, γιατί ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Κόρινθο. Μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Να σου πω ένα πράγμα. Συνήθως οι άνθρωποι που έρχονται και να μ' ακούσουν όταν μιλάω, όπως και εσείς τώρα, πιθανότατα φεύγουν λίγο ταλαιπωρημένοι. Φεύγουν ταλαιπωρημένοι γιατί? Γιατί οι περισσότεροι εξ ημών θέλουμε τα πράγματα να γίνονται άκοπα για μας. Δηλαδή, ερχόμενοι να ακούσετε μια κουβέντα από κάποιον, ας πούμε, ψυχολόγο, οι περισσότεροι τι θέλουνε? Να σας δώσω μια μαγική συνταγή, να μην κάνετε τίποτα εσείς, να μην δυσκολευτείτε ποτέ, και η ζωή σας να γίνει ένα ωραίο περιβόλι που να έχει πολλά άνθη και λαχανικά. Δεν γίνεται. Όποιος σας το λέει αυτό, είτε απατεώνας είναι, είτε άσχετος. Να σας κοροϊδέψουν. Δεν γίνεται δηλαδή να κανείς να κατακτήσει το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει, που είναι η ζωή μας. Και η ζωή δεν είναι να είμαι στο καθημερινά, να ξυπνάω το πρωί, να χτυπάω κάλυτα και να τελειώσω η ζωή μου. Αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό είναι απλώς να περνάω έναν χρόνο πάνω στη γη και να τελειώσω. Η ζωή είναι να περάσω καλά. Η ζωή είναι η καθημερινότητά μου να είναι γεμάτη. Να μπορώ να ευχαριστιέμαι σχεδόν το κάθε λεπτό που είμαι πάνω στη γη. Να μπορώ να έχω καλές σχέσεις με τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τον σύντροφό μου. Να φύγω από τη ζωή κάποια στιγμή, όχι φοβισμένος, αλλά λυπημένος. Λυπημένος γιατί τελειώνει αυτό το υπέροχο ταξίδι. Εγώ αυτό προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους να κάνουν, μόνο που δεν γίνεται τσάμπα. Δεν γίνεται δηλαδή να πάρω ένα τόσο μεγάλο κέρδος που είναι η ίδια μου η ζωή, όπως όλοι θέλουμε, χωρίς κανένα κόπο από εμάς. Θα μου πεις λοιπόν τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά άλλα μπορεί να είναι όπως και εσείς μορφωμένοι, έξυπνοι, ικανοί κτλ. Να πέφτουν σε αυτή την παγίδα το να θέλουν, ας το πούμε, να πάρουν ένα δώρο τόσο μεγάλης αξίας και να το πάρουν χωρίς κανένα κόπο. Ο λόγος είναι, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο, ότι δεν μην πω όλοι, αλλά σχεδόν όλοι, εμείς οι άνθρωποι, βιώνουμε την ζωή μας και τον εαυτό μας με τον ίδιο τρόπο που τον βιώναμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά και μάλιστα πολύ μικρά παιδιά, νήπια και πιο μικρή. Κοιτάξτε αυτό που λέμε τώρα, ότι όλοι θέλουμε να πάρουμε ένα τόσο μεγάλο καλό χωρίς να
κάνουμε εμείς κάτι το ιδιαίτερο, μάλλον χωρίς να κάνουμε και τίποτα, να πάμε να ακούσουμε κάποιον, να μας πει μια μαγική κουβέντα και μετά όλα να γίνουν ωραία στη ζωή μας. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται στην πραγματικότητα? Εάν ρωτήσετε τον εαυτό σας, λογικά θα πείτε όχι, δεν γίνεται. Όμως είναι αυτό που στην ουσία αποζητάτε. Πολύ φυσιολογικό είναι αυτό. Δεν είναι καλό για μας, είναι φυσιολογικό. Και αυτή τη διαφορά θα την καταλάβουμε όσο σήμερα έτσι μιλάμε γι' αυτό. Γιατί συμβαίνει? Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία, η αντίληψη, έτσι όπως το καταλαβαίνει δηλαδή ο εγκέφαλος του νηπίου. Τα νήπια και τα βρέφη, ο εγκέφαλός τους δηλαδή, αυτό που κατανοεί και αυτό που γίνεται είναι ότι οι άλλοι, συνήθως οι φροντιστές δηλαδή το περιβάλλον, τους λύνει όλα τα προβλήματα χωρίς εκείνα, τα άτομα, τα παιδάκια, να έχουν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό είναι αλήθεια όταν είμαστε βρέφη και όταν είμαστε νήπια και όταν είμαστε μικρά παιδιά. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Γίνεται αυτό που λέω και στο βιβλίο, ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εξακολουθούμε και λειτουργούμε με έναν τρόπο που στην ουσία είναι ο ίδιος με αυτόν που λειτουργούσαμε όταν είμαστε βρέφη και νήπια. Όποιος το καταλάβει αυτό, θα μπορέσει να ζήσει ωραία τη ζωή του. Όποιος το αρνηθεί, θα εξακολουθεί να ζήσει δυστυχισμένα τη ζωή του. Και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ζουν μια ευτυχισμένη ζωή. Γιατί? Ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι για να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβω τον εαυτό μου. Εάν δεν το καταλάβω, δεν μπορώ να ζήσω καλά. Τώρα τι σημαίνει καταλαβαίνω τον εαυτό μου? Σημαίνει ένα πολύ απλό πράγμα. Να έχω τη δυνατότητα να δω ποιος διοικεί αυτό το «ον». Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει σε μένα. Και όταν λέμε «σε μένα», και όταν λέμε «σου ποιος διοικεί το «ον», ξέρετε τι εννοούμε. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας? Αυτά όλα περί ψυχή μου και αυτό μου, ούτε με αφορούν ούτε υπάρχουν. Υπάρχει ένα πράγμα. Ο εγκέφαλος. Είτε θα το καταλάβουμε είτε όχι, όλα εξαρτώνται στο τι γίνεται εδώ στο μαύρο κουτί. Το οποίο είναι ένα πολύ πολύπλοκο, φοβερά πολύπλοκο εργαλείο. Στο πρώτο βιβλίο, στο «Σκέπτομαι μα δεν υπάρχω», λέω ότι υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα στον εγκέφαλό μας και κάθε νευρώνας είναι ένα λάπτοπ, ένα κομπιούτερ. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το αντικείμενο, το εργαλείο που έχουμε, αλλά και πόσες τεράστιες δυνατότητες έχει. Και είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα που έχει και την πολυπλοκότητά του που μας κάνει και εμάς ως ίδιους φοβερά πολύπλοκους. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά, έχουμε ανάγκη να κάνουμε τι? Να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον εγκέφαλο. Μα θα μου πείτε, καλά, δεν τον ενεργοποιώ? Εγώ ξέρω, έχω βγάλει και τη νομική και είμαι και φυσικός και ξέρω και κλέβω στο, πώς το λένε, εκεί που δουλεύω και όλα τα κάνω. Δεν είσαι. Γιατί? Διότι όλα αυτά λένε το πόσο έξυπνοι είστε και είστε πολύ έξυπνοι διανοητικά. Δεν έχουν να κάνουν όμως καθόλου και τίποτα με πώς λειτουργείτε συγκινησιακά. Και το ζήτημα είναι το πώς λειτουργώ συγκινησιακά, πόσο δηλαδή καταλαβαίνω αυτά που γίνονται μέσα μου, γιατί αυτά που γίνονται μέσα μου επηρεάζουν και πώς αντιλαμβάνομαι αυτά που είναι έξω μου. Τώρα λοιπόν θα αρχίσουμε στα δύσκολα και θα μου πεις, μα πρέπει να αρχίσω να καταλαβαίνω τον εαυτό μου? Ναι, δυστυχώς. Και εκεί αρχίζουν τα πρώτα. Αρχίστε και φεύγουν οι μερικοί. Σου λέει, άσε τώρα, αυτά είναι δύσκολα, μην βάζεις σε μένα. Εγώ ήθελα να μου πεις πώς θα γίνει ευτυχισμένος χωρίς τίποτα. Δεν γίνεται, σου ξαναλέω. Ξέρετε πόσο φυσιολογικό είναι αυτό που λέμε, το ότι όλοι μας λειτουργούμε με έναν εγκέφαλο παιδικό? Αυτό είναι το αυτόματο, το ανακλαστικό. Δεν με πιστεύετε, έτσι?
Δες τώρα αυτός εδώ, τι λέει τώρα, εγώ τα σκέφτομαι τώρα που μιλάει αυτό, σκέφτομαι αρινάκι άσπρο και παχύ, που καταλαβαίνει εγώ, εγώ τα ξέρω όλα αυτά που γίνονται. Για να δούμε αν είναι έτσι. Εγώ έχω ένα θέμα με το να κάθομαι συνέχεια, θα σηκώνουμε και λιγάκι, δεν ξέρω αν μπορείτε να με δείτε λιγάκι, αλλά δεν μπορώ, μ' αρέσει να σας βλέπω και αφιψηλού που λένε. Λοιπόν, είναι έτσι λοιπόν. Εγώ λέω ότι εσάς, όπως περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο, σας διακινεί και τα αφεντικό σας είναι ο εγκέφαλος που είχατε όταν ήσταν βρέφη και μικρά παιδιά. Εσείς προφανώς λέτε, και καλά κάνετε, ότι τι λες τώρα, κουταμάρες μου λες, εγώ είμαι ένας έξυπνος μεγάλος άνθρωπος και λειτουργώ μέσα από την εξυπνάδα μου κτλ. Για να δούμε. Λοιπόν, ποιος θα πει την φράση που θα πω τώρα. Πώς έχετε παιδιά? Έχετε μερικοί. Ωραία. Γονείς πώς έχετε, πώς ζουνε? Ωραία. Όσοι έχετε λοιπόν παιδιά, τώρα μαζί μου δυνατά θα πείτε «Να πεθάνει το παιδί μου». Να! Δεν το λέτε, Μπα. Γιατί? Κατάλαβα, δεν το λέτε. Όσοι έχετε γονείς, να πεθάνει, καλά, εκεί μπορεί να γίνει. Εκεί. Εκεί μπορεί να παίξει. Να πεθάνει ο πατέρας μου. Γιατί η μάνα, εντάξει, καμιά φορά, με πολλές γυναίκες εδώ, οπότε... Δεν το λέτε. Δεν το λέτε. Για να δούμε, λοιπόν, πόσο μάγκες είσαστε και πόσο είστε στο σήμερα. Γιατί δεν το λέτε αυτό. Δεν θέλετε να γίνει. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα, μάλιστα. Ο φόβος, ναι. Θα ρωτήσω λοιπόν κάτι. Αυτό το θα πεθάνει ο... Την καπεθυνάτα. Ναι. Μπορεί να σκεφτούμε, όπως το λέει. Ναι. Γιατί το λέει, γιατί το ζήτησα εγώ στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ο φόβος, γιατί θα γίνει, μου είπε. Θα γίνει. Ο φόβος. Για να σας ρωτήσω κάτι λοιπόν για το φόβο που λέτε τώρα θα γίνει. Θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ποιος φυσικός νόμος λέει ότι αν πω κάτι, αυτό που λέω θα επιδράσει στο φυσικό κόσμο? Εξηγήστε μου. Κανένας. Πολλές φορές γίνεται όμως κάτι. Άλλο τι γίνεται. Εγώ λέω ποιος φυσικός νόμος, θα πάμε σε αυτό. Εγώ ρωτώ το εξής. Πείτε μου έναν φυσικό νόμο, νόμο δηλαδή της φυσικής. Γιατί εμείς είμαστε όντα που περιβαλλόμαστε από το φυσικό κόσμο και η φυσική αυτό εξετάζει. Δεν είναι ο νόμος της έλεξης και η σχετικότητα? Όχι, η σχετικότητα είναι ένα άλλο πράγμα. Λέω ποιος φυσικός νόμος λέει, μπορεί να αποδείξει αν εγώ πω τώρα να γίνει σεισμός, θα γίνει σεισμός. Πώς μπορεί δηλαδή, ποιος φυσικός νόμος περιγράφει, μπορεί να μου εξηγήσει ότι μία κουβέντα, ένας αέρας δηλαδή που βγαίνει από το στόμα μου διαμορφωμένος με κάποια φωνήτα και σύμφωνα, μπορεί να αλλάξει το φυσικό κόσμο. Κανείς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μες στον εγκέφαλό σας. Ξέρετε γιατί υπάρχει μες στον εγκέφαλό σας? Γιατί υπήρχε. Γιατί έτσι καταλάβαινε ο εγκέφαλός σας τον κόσμο, τον φυσικό κόσμο, όταν ήσασταν μικρά παιδιά βρέφη και νήπια. Όχι σαν, έτσι ακριβώς, δηλαδή ο βρεφικός εγκέφαλος, ο εγκέφαλος του παιδιού και του νηπίου δεν καταλαβαίνει την ύπαρξη των φυσικών νόμων. Αλλά καθόλου, τίποτα. Δεν το καταλαβαίνει. Πιστεύει πού? Στη μαγεία. Όπως πιστεύετε κι εσείς, γιατί είναι μαγεία το αν πω θα πεθάνει το παιδί μου, έχω δύο παιδιά. Πώς έλεγε και ο Πανούση, Νταλάρας, να πεθάνει, να πεθάνει. Το πω τρεις φορές, ορίστε. Μπορεί τα παιδιά μου να πεθάνουν, αλλά όχι επειδή το παγώ. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε εσάς και σε μένα και στον άλλο. Όχι όμως ως αίτιο και αιτιατό. Αιτιό και αιτιατό έχει να κάνει με τους φυσικούς νόμους. Έχει να κάνει το σήμερα. Με αυτό που εσείς λέτε, μα εγώ είμαι έξυπνος και λειτουργώ σήμερα. Για να δούμε, λειτουργείτε σήμερα. Όταν λοιπόν είμαστε βρέφη και μικρά παιδιά, ο εγκέφαλός μας κατανοεί τον κόσμο
μέσα από μια διαδικασία που λέγεται μαγεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ας πούμε για παραδείγματα. Μπορείτε τώρα, ξέρετε, με την έννοια του YouTube και αυτά που κάποτε τα λέγαμε ως παραδείγματα, να τα δείτε και στα μάτια σας, μπροστά σας, να τα έχουν κάνει πλέον βιντεάκια, ξέρετε όλα, γίνονται βιντεάκια στη ζωή μας τώρα. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παιδάκι 3-4-5 χρονών. Καταρχάς, ξέρετε, άμα ρωτήσετε ένα παιδάκι 3 χρονών και κάνει το παιδάκι αυτό έτσι και λέει «Δεν με λέπεις», δεν παίζει, δεν παιχνίδι, αυτή είναι η πραγματικότητά του. Διότι ο εγκέφαλός του δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν άλλες οπτικές γωνίες εκτός από τη δική του. Δηλαδή, δεν βλέπω εγώ, δεν βλέπει κανείς, γιατί εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Και δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι δηλαδή μια πλάκα. Αυτό ακριβώς αντιλαμβάνεται. Πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ υπάρχω, μπορεί και να μην υπάρχω, αλλά εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Έτσι και αυτό το βρέφος, το παιδάκι, αντιλαμβάνεται ότι δεν βλέπει κανείς γιατί δεν βλέπει ο ίδιος, γιατί δεν υπάρχει άλλη οπτική γωνία. Αν πάτε λοιπόν να δείτε, λέμε σε ένα παιδάκι λοιπόν 3-4-5 χρονών και του βάλω μπροστά του 2 ποτήρια με νερό, πανομοιότυπα, ισοϊψή και με τον... και του πω, ποιο από τα δύο περιέχει περισσότερο νερό, το ένα ή το άλλο είναι τα ίδια. Θα μου πει τα ίδια. Γιατί τα βλέπει μπροστά του, έτσι. Αν πάω τώρα μπροστά στα μάτια του το ένα ποτήρι και το αδειάσω σε ένα πιατάκι. Έχω λοιπόν το ένα ποτήρι και το άλλο έχει ένα πιατάκι. Το αδειάζω στα μάτια του. Βάζω το ποτήρι, αδειάζω. Λέω τώρα, ποιο έχει πιο πολύ νερό, το ποτήρι ή το πιατάκι. Ξέρετε, θα μου πει. Το ποτήρι. Ηλίθιο, δεν είναι ηλίθιο. Παιδί είναι και ο εγκέφαλός του ακόμα δεν μπορεί να κατανοήσει ότι όταν αλλάξει το σχήμα δεν αλλάζει ο όγκος. Μα μπροστά στα μάτια του, είναι μπροστά στα μάτια του, γιατί έτσι είναι ο εγκέφαλος. Δεν μπορεί να κατανοήσει όπως και εσείς, δεν τολμάτε να πείτε να πεθάνει το παιδί μου, ο πατέρας μου, ξέρω οποιοςδήποτε. Αυτό όμως είναι 2, 3, 4, 5 χρονών. Εσείς δεν σας βλέπω, λίγο παραπάνω σας κόβω. Θα πάμε κάτι άλλο. Παίρνω μία σειρά από κέρματα. 5, 6, 7 κέρματα. Παίρνω άλλη μία σειρά. Η ίδια. Ρωτάω ένα παιδάκι, του λέω, ποια σειρά έχει περισσότερα. Η Α, η Β είναι ίδια. Μου λέει, είναι ίδιες. Μπροστά στα μάτια του, παίρνω τη μία σειρά και την κάνω τα διαστήματα λίγο πιο μεγάλα. Από τώρα αυτή η σειρά είναι πιο τεντωμένη, η άλλη παραμένει η ίδια. Το ρωτάω τώρα. Ποια σειρά έχει πιο πολλά νομίσματα, η Α ή η Β, τι μου απαντάει. Αυτή που έχω ανοίξει μέσα στα μάτια του, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει πάλι ότι δεν αλλάζει ο αριθμός όταν αλλάζει το σχήμα. Μπροστά στα μάτια του. Ξέρετε, η έννοια της μαγείας, δηλαδή η έλλειψη του φυσικού νόμου, στην ζωή μας ξεκινάει από την γεννιόμαστε, δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Αρχίζει να καταλαβαίνει πράγματα από την της γέννησής μας, δηλαδή με το να πάρει κάποιες πληροφορίες και να αρχίσει να τελειοποιείται. Γιατί το θέμα με τον εγκέφαλο είναι ότι όλα μας τα όργανα όταν γεννηθούμε είναι σχεδόν τελειοποιημένα. Μπορεί να θέλουν να μεγαλώνουν, αλλά έχουν τελειοποιηθεί, κάνουν τη δουλειά τους. Ο εγκέφαλος αρχίζει να τελειοποιείται με τη γέννηση. Γιατί χρειάζεται τα ερεθίσματα. Είναι μπούφος. Ξέρετε, αυτό το πράγμα το οποίο εσείς τώρα είστε τόσο πολύ περήφανοι για το πόσο καλός είναι ο εγκέφαλός σας. Θυμάστε, πού να θυμάστε, ότι θέλει 6 μήνες να μάθει να κάνει το πιο απλό πράγμα. Να πάει ένα κουταλάκι και να το βάλει εδώ, ενώ εδώ. Πάει να το βάλει στο στόμα και δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Το μαθαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται σε αυτόν τον εγκέφαλο, έτσι για να καταλάβουμε. Το νευρικό σύστημα
δεν μπορεί να καταλάβει αν πονάει ή αν πεινάει ή αν κάνει. Το μόνο που καταλάβει είναι είμαι ήρεμο ή έχω μια ένταση. Αυτό μπορεί να προκαλείται από την πείνα, από το κρύο, από τη δίψα, από το έχω κάνει τα κακά μου και καίγομαι και οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε λοιπόν τον ενοχλεί είναι μια ένταση. Ας πούμε λοιπόν ότι πεινάει. Κοιτάξτε να δείτε πώς λειτουργεί η μαγεία. Για να καταλάβετε πώς λειτουργείτε και εσείς σήμερα. Λέει το βρέφος λοιπόν, πεινάω. Και τι κάνει όταν πεινάει το βρέφος? Κλαίει. Κλαίει και οδύρεται. Και τι γίνεται μόλις κλάψει το βρέφος? Αυτό γίνεται. Δηλαδή, το βρέφος λέει εγώ πονάω, δηλαδή πεινάω, κλαίω. Και μόλις κλάψω, δηλαδή τι εύχομαι εκείνη τη στιγμή, όχι με λόγια, σαν διαδικασία, να σταματήσει ο πόνος. Και σταματάει ο άτιμος. Μαγικά. Μαγικά, όχι μαγικά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω ότι είναι μαγικά. Γιατί? Γιατί με είδε λοιπόν η μάνα, η γιαγιά, η θεία που με φροντίζει, σου λέει το δω τι έχει. Χεσμένο δεν είναι. Αυτό δεν είναι, θα πεινάει. Και μου χώνει ένα στήθος ή ένα μπιμπερό. Και ξαφνικά σταματάω να πονάω. Και λέω μαγεία. Το ευχήθηκα και έγινε. Όπως και εσείς, δεν μπορούσατε να το πείτε αυτό, έτσι δεν είναι? Πόσο χρονών είναι ο εγκεφαλός σας λοιπόν με τον οποίο λειτουργείτε? Δεν είναι αυτός που πιστεύετε. Και εγώ θέλω να σας βοηθήσω να ζήσετε στο σήμερα. Γιατί αυτός ο εγκέφαλος που σας διέπει είναι γεμάτος φόβο, ενοχή, ταλαιπωρία. Και λέω στο βιβλίο Σπαγίδες ότι για μένα ο μόνος τρόπος να εξηγήσει ένας άνθρωπος την παρουσία του στη γη και να νιώσει ότι έχει προχωρήσει λιγάκι είναι ένας. Να πεθάνει λιγότερο φοβισμένος από τη στιγμή που γεννήθηκε. Δεν υπάρχει άλλη μεζούρα εξέλιξης. Αν θέλετε να πείτε, εγώ βγήκα στη γη για 50, 60, 10, 100 χρόνια. Γιατί όταν γεννιόμαστε είμαστε φοβερά τρομαγμένοι. Μάμε στο γραμμένο το εγκέφαλο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εκεί που ήταν σε νιρβάνα του, μάσες ξάπλες φούμες που λέμε, ξαφνικά κατακλείστηκε από ερεθίσματα που δεν μπορεί να τα διαπραγματευτεί και τρομάζει πάρα πολύ. Και πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε με το να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το ότι ζούμε εκεί πίσω. Και αν το καταλάβω αυτό και το αποδεχτώ, θα αρχίσω να ενεργοποιώ το κουμπί του σήμερα. Και ο σημερινός σας ο εγκέφαλος είναι το πιο πανίσχυρο όπλο που υπάρχει, αρκεί να το ενεργοποιήσετε. Είναι αυτό το κομμάτι που αν το ενεργοποιήσετε θα σας λύσει όλα τα προβλήματα που έχετε, θα σας απενοχοποιήσει, θα σας κάνει να φοβάστε πολύ λιγότερο και φτιάχνει και καφέ το μεταξύ αν θέλετε τα πρωινά. Τα κάνει όλα και συμφέρει και έτσι είναι η αλήθεια. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, το καταλάβετε, σε ορισμένα πράγματα το έχετε κάνει. Σε αρκετά πράγματα το έχετε κάνει, όχι όλοι, πολλοί. Αλλά δεν το έχετε καταλάβει ότι σε ορισμένα πράγματα έχετε ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο το σημερινό και εκεί που τον έχετε ενεργοποιήσει η ζωή σας έγινε λιγότερο επώδυνη ή φοβισμένη. Για παράδειγμα, ποιοι από εσάς εξακολουθείτε να φοβάσετε το σκοτάδι? Περισσότεροι δεν το φοβάστε τόσο πολύ. Ήταν πάντα έτσι. Υπήρχε και η εποχή. Δεν μπορώ να πάω κοντά. Πήγαινε παιδάκι μου, έδωσε. Δεν μπορώ να κοντά. Γιατί είστε βλαμμένα? Όχι. Γιατί είστε πάλι πολύ φυσιολογικά παιδάκια που ο εγκέφαλός σας δεν μπορείς να καταλάβει τι είναι αυτό το μαύρο πράγμα και δεν μπορείς να κατανοήσεις ότι είναι η έλλειψη αντανάκλησης του φωτός που δεν υπάρχει από τα αντικείμενα. Βάλε και λίγο τον μπαμπούλα, βάλε και λίγο το ένα, βάλε και λίγο το άλλο και δεν τολμούσα να κάνω οτιδήποτε. Σήμερα όμως ελπίζω και εύχομαι οι περισσότεροι από εσάς και από το ένα δωμάτιο στο άλλο μπορεί να πάτε χωρίς τα φώτα, να μην φωνάζει τη μαμά σας, μερικοί φωνάζετε, το καταλαβαίνω, αλλά ή περισσότερο το κάνουμε. Πώς και έγινε αυτό το θαύμα? Πώς έγινε δηλαδή και τώρα δεν το φοβάσαι το σκοτάδι? Έγινε γιατί κάνετε κάποιες διαδικασίες
τις οποίες δεν τις συνειδητοποιήσατε, αλλά άμα σας πω, θα είτε έτσι είναι. Α, το έκανα, το είπα. Εξηγήσατε στον εαυτό σας τι είναι το σκοτάδι. Που σπίρατε ότι ενεργοποίησα τον εγκέφαλο του σήμερα. Που λέει, κάτσε βρε κορίτσι μου, το σκοτάδι δεν είναι το μαύρο πράγμα που βγαίνουν, ξέρω, οι καλικάτζαροι, είναι αυτό που σας είπα. Είναι ένα πράγμα που δεν υπάρχει φως και δεν έχει τίποτα. Αυτό είπατε στον εαυτό σας και γι' αυτό σήμερα, αν βρεθείτε κάπου σκοτεινά και πάτε στο ένα δωμάτιο στο άλλο, το κάνετε. Κοιτάξτε όμως πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο βιώνουμε όταν γεννιόμαστε και εντεύθυνοι. Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε, ό,τι βιώνει ο εγκέφαλός μας στην αρχή της ζωής μας, δεν φεύγει ποτέ. Θέλει πολύ μεγάλο αγώνα να ενεργοποιήσουμε τον εγκέφαλό μας του σήμερα, αλλά το αποτύπωμα της εμπειρίας, το βίωμα που λέω εγώ και πολλοί άλλοι δηλαδή, είναι εκεί και πάντα θα παραμένει εκεί. Για παράδειγμα, και εσείς που τώρα δεν φοβάστε το σκοτάδι, αν παρατηρήσετε και είστε αληθινοί με τον εαυτό σας, αν κάποια στιγμή έχεις στο σπίτι, στο δικό σας το σπίτι, πέσουν τα φώτα, παμ, για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου υπάρχει ένα, ωχα, τι έγινε. Αυτό είναι αντανακλαστικό. Είναι επειδή το έχω βιώσει ο εγκέφαλός σας αυτό το φόβο. Και μας παίρνει φυσικά τώρα 2-3 δευτερόλεπτα μετά και λέμε, κάτσε, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Αυτό που λέμε, σκοτάδι είναι γιατί δεν έχει φως, δεν θα πάθουμε τίποτα, δεν είναι ο μπαμπούλας. Ψάχνουμε να πούμε κανένα κερί, κανένα τέτοιο και κάνουμε δουλειά μας. Αλλά θα δείτε στην αρχή, για ένα αυτό το απειροελάχιστο του χρόνου, υπάρχει ένα ξάπνιασμα. Θα μπει τώρα το απειροελάχιστο του χρόνου. Ναι, για τον εγκέφαλό μας, ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είναι τεράστιος χρόνος. Ξέρετε ότι κάθε στιγμή που περνάει εσείς, ο εγκέφαλός σας δηλαδή, διαπραγματεύεται και αξιολογεί περίπου από 10 εκατομμύρια κομμάτια πληροφορίας, τώρα που μιλάμε. Έτσι έχουν τα ταξινομήτα. Γιατί? Έχει μέσα του 100 δισεκατομμύρια λαπτόπ, ξέρετε, είναι πολύ γρήγορο. Οπότε ένα δευτερόλεπτο, καλά μιλάμε για τεράστιο χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτό συμβαίνει, έτσι λειτουργούμε. Θα μου πεις, γιατί μου τα λες αυτά. Τα λέω για να σας θυμίσω, μου σκέφτω πιο λίγο νεράκι, ότι για να ζήσει ένας άνθρωπος ευτυχισμένα, πρέπει να μην νιώθει ενοχή και φόβο, που είναι παρεπιπτόντως τα σημεία κατετεθέντα όλων των παιδιών. Εμείς λέμε τα παιδιά τι ευτυχισμένα που είναι και τι αυτά που είναι. Παραμύθια. Τα παιδάκια όλα, και εσείς έχετε υπάρξει, είναι τα πιο ταλαιπωρημένα όντα στον κόσμο. Γιατί ο εγκέφαλός τους δεν μπορεί να εξηγήσει ακόμα τα πιο απλά πράγματα. Και έτσι τι κάνει, φοβάται και ντρέπεται, νιώθει ενοχές για τα πιο απλά πράγματα. Είναι λοιπόν, και φυσικά είναι και τα πιο καταπιεσμένα όντα του κόσμου, έτσι. Δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Υπάρχει ένα τεράστιο μη και ένα τεράστιο ήττα. Μη! Αυτή είναι η ζωή που ζουν τα παιδάκια. Θα μου πεις, εντάξει, δεν σκέφτεται πώς θα πληρώσουν τον έμφυα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έχουν ένα τόσα άλλα πρέπει να φοβηθούν. Να τρέμουν το φιλοκάρι τους από το σκοτάδι, αν θα πεθάνει ο μπαμπάς τους, αν θα δει η μαμά τους, αν κοιτώντας από κάτω τη μαμά τους, ξέρω εγώ, αν αυτό που νιώθουν είναι εντάξει, που δεν είναι εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει κανένα συνέστημα στα παιδάκια που να είναι εντάξει. Γιατί κανείς δεν τους λέει ότι ξέρεις αυτό που νιώθεις είναι εντάξει, ότι είναι φυσιολογικό. Οπότε, ό,τι νιώθουν, το θεωρούν εκ των πραγμάτων αφύσικο, παράλογο, αρρωστημένο, πείτε όπως θέλετε, για αυτούς γεμίζει ενοχές. Και κυκλοφορούμε ως μεγάλοι, φοβισμένοι και ενοχοποιημένοι. Τουλάχιστον στις παγίδες, το τελευταίο της ψυχολογικής παγίδες, ένα από πράγματα που προσπαθώ να κάνω είναι να σας απενοχοποιήσω. Όχι όμως με ψεύτικα πράγματα. Ω, μην φοβάστε και δεν πρέπει να είστε ενοχοποιημένοι. Αυτά που τα μάρεις. Με πραγματικά γεγονότα, εξηγώντας το γιατί δεν πρέπει να νιώθετε ένοχοι για αυτά που έχετε νιώσει, γιατί είναι πολύ φυσιολογικά.
Απλώς που έπρεπε για να το καταλάβετε φυσιολογικά να ενεργοποιήσετε το σημερινό σας εγκέφαλο. Γιατί αν μείνετε εκεί που ήσταν παιδί, όλα λένε είναι ένοχα. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ένα βρέφος ο εγκέφαλος του μικρού παιδιού πόσο φυσιολογικό είναι το οτιδήποτε νιώθει και το περιβάλλον του δεν κάνει καμία προσπάθεια να το βοηθήσει. Να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχει ένα παιδάκι σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, έχει τη μαμά και τον μπαμπά του. Πώς νιώθει αυτό το παιδάκι? Βασιλιάς ή βασίλισσα. Ο κόσμος του, λέμε κάποιες καλές συνθήκες, λέμε πραγματικές συνθήκες, γιατί υπάρχουν και πατέρες, ο πατέρας το τέρας και μητέρα τέρας. Αλλά ας πούμε, γιατί νιώθει φανταστικά, διότι όλος ο κόσμος του, ποιος είναι ο κόσμος ενός φοέφους, ενός μικρού παιδιού? Το περιβάλλον του, η μάνα, ο πατέρας του και το δωμάτιό του, λέει ο λόγος. Σε αυτόν τον κόσμο είναι ο άρχοντας ή η αρχόντισσα. Η αυτή μεγαλειώτης, η αφεντομουτσουνάρα μου. Όλοι ασχολούνται μαζί του, δηλαδή όλος ο κόσμος, είναι η μάνα του πατέρας του, καμιά αφιά μου. Έβλεπα εχθές μέσα στο δρόμο και ήταν ένα ζευγάρι γονιών και ήταν το παιδάκι τους, είχαν βγει από την παιδική χαρά και είχαν κρυφτεί οι γονείς πίσω από κάτι, πώς τα λένε, αυτοκίνητα και παίζανε, τα είχατε σκρυφτό. Ήταν παιδάκι τώρα 4 χρονών. Και ήρθε και αυτό και έκανε αυτό ότι δεν τα είδε και το τρομάξε και τα λοιπά. Και λέω, κοίτα να δεις αυτός ο κόσμος του παιδιού. Όλος ο κόσμος, δηλαδή μάνα και ο πατέρας, ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι ευτυχισμένο. Τι άλλο θέλω στη ζωή μου? Έτσι είναι. Τα έχω τα πάντα. Και έρχεται μια ωραία ημέρα. Μετά από μερικούς μήνες, ο πατέρας του και η μάνα του, έχοντας πει κάτι ουίσκι, κάτι κρασιά, αποφασίσαν να βρεθούν στο κρεβάτι να κάνουν κάτι που κάνουν μεγάλοι. Και γίνεται το κακό και μένει έγκυος. Και όχι μόνο μένει έγκυος, δεν το ρίχνει κιόλας. Το κρατάει αυτούς τους μήνες που πρέπει να το κρατήσει. Και ξαφνικά, εγώ δεν θα πω τι έγινε πριν, ότι εκεί που παίζανε, τώρα του λέει κάτσε, μην έχεις αγάπη, δεν μπορεί να σε κρατήσω, αλλά αφήσουμε αυτά, ας πούμε ότι... Μια μέρα λοιπόν, χωρίς να του πει κανείς τίποτα, η μανούλα του εξαφανίζεται. Πού είναι η μάνα μου? Πού είναι δηλαδή, ποια η μάνα? Δεν υπάρχει λέξη μάνα, υπάρχει δηλαδή όλη μου η ζωή, ο φροντιστής μου, από τον οποίο εξαρτάμαι 100%, το αντικείμενο της λατρείας μου, γιατί αυτό το άτομο, αυτό το πράγμα δηλαδή, όταν είναι εδώ μπροστά μου, εγώ είμαι ευτυχισμένος γιατί δεν πονάω. Γιατί με ταΐζει, γιατί με κάνει, δεν λέει με ταΐζει, δεν ξέρει, λέει ότι εγώ δεν πονάω. Όταν φεύγει, δεν είναι εκεί, εγώ πονάω. Γιατί έχω κρυώσει, γιατί πεινάω κτλ. Άρα λοιπόν, προς αυτό το αντικείμενο έχω όχι μόνο τεράστια λατρεία, αλλά και τεράστια εξάρτηση, διότι εξαρτάται όλη μου η πραγματική ζωή και η ευημερία. Στο απόλυτο βαθμό. Και φεύγει. Και φεύγει. Εξαφανίζεται. Πώς το βιώνει τώρα το παιδάκι που είναι 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών, 5 ετών. Ότι πήγε η μάνα μου, ας το πούμε, να γεννήσει το αδελφάκι μου και πήγε εδώ στο μητέρα που είναι στο ένα, στο άλλο και... Όχι. Ξέρετε πώς το βιώνει? Εγκατάλειψη. Λέει ότι η μάνα μου με εγκατέλειψε, έφυγε ο φροντιστής μου και μάλιστα και χωρίς λόγο. Άρα ποιος είναι ο λόγος? Εγώ, γιατί εγώ έχω υπάρξει κακό παιδί, κάτι έχω κάνει. Είναι πολύπλοκο αυτό στο βιβλίο, το εξηγώ πολύ καλά και τι γίνεται με τη συνείδησή σας. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Και ξαναέρχεται η μανούλα. Όχι μόνη. Φέρνοντας
τον αντικαταστάτη. Το καινούριο μοντέλο. Αυτό ξέρετε με τις, πώς λένε, τις σερβιέτες με τα... με τα φτερά. Και λέει τώρα το άλλο, εγώ δεν έκανα, έφανε το καλύτερο μοντέλο, δηλαδή είμαι άχρηστο, κακό, κάτι έκανα. Να σας ρωτήσω κάτι, ποιο φαντάζεστε θα πρέπει να είναι το πιο φυσιολογικό συνέστημα που θα νιώσει ένα παιδάκι όταν αντικρίσει αυτόν ή αυτήν που του πήρε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα όλα που λέει ο Άλεφ, τα πάντα όλα, γιατί για τα βρέφη, τα παιδάκια, τα πάντα δεν είναι σχετικά, είναι απόλυτα. Ποιο θα ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα να νιώσετε εσείς σήμερα, αν κάποιος σας έσαι, μισό λεπτάκι, θα είναι καλό και αυτό, σας σκότωνε το παιδί σας, σας έπαιρνε δηλαδή τα πάντα από τον άντρα τη γυναίκα, δηλαδή θα έλεγε άμα σας έπαιρνε τον άντρα τη γυναίκα, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι, ξέρετε, της δικιάς μου της γενιάς. Λοιπόν, πώς θα νιώθατε αν κάποιος σας έπαιρνε πραγματικά την ευτυχία ζωή, στο παιδί σας, ας πούμε. Θυμό. Πανικό. Μίσος και οργή. Όχι θυμό. Εσείς έχετε μικρό αδελφάκι, είναι σίγουρο. Κόβω. Το ξέρω καλύτερα. Δύο χρονάκια κάπου εκεί. Στα δύο χρονάκια έγινε η τρία. Αυτά δύο, τα πέντε, δύο, τα πρώτα. Εντάξει. Είμαι μάγος. Δεν είμαι μάγος. Είναι απλά τα πράγματα. Απλώς δεν θέλουν να σας τα πούνε. Αλλά και να σας τα πούνε, δεν θα τα πιστέψετε. Τι, είμαι εγώ σοφός και μάγος. Όχι, την αλήθεια λέω μόνο και την αλήθεια ξέρω. Και έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί το μάντεψα, γιατί βγαίνουν τα πράγματα. Όταν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να πει τη λέξη οργή, σημαίνει ότι αυτό το συνέστημα τον έχει ταλαιπωρήσει, το μίσος. Σου παίρνει τα πάντα άλλο και έχεις μόνο θυμό. Θυμό μου, έχω όταν μου πάρουν τη σειρά στην τράπεζα, στο πω. Όταν πάρουν όλο τον κόσμο, δεν έχω θυμό. Έχω οργή, έχω μίσος. Λοιπόν, τι αισθάνεται αυτό το παιδάκι. Αυτό που αισθάνεστε, αυτό που λέτε, οργή και μίσος. Και τι, όχι μόνο προς το νεόφερτο και προς τη μάνα, έτσι. Και τι το κάνει αυτό το συνέστημα. Θα γράψω ένα βιβλίο για τους γονείς, σύντομα, όταν μπορέσω. Και θα πω και μερικά πράγματα που δεν λέει κανείς. Όπως για παράδειγμα τη μόδα που υπάρχει, που λένε συνάδελφοι πολλοί, να φαίνεται, λέει, πώς το λένε, ένα δώρο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ μισώ αυτό το πράγμα και μου λένε οι άλλοι, πρέπει, αυτό είναι πολύ καλό, σ' αγαπάει. Σου φέρνει και δώρο. Άρα δηλαδή, το μίσος που νιώθω είναι 100 φορές πιο ενοχοποιημένο. Καλή τακτική, έτσι. Άμπερας. Αυτό νιώθει. Και το νιώθει. Και θέλει να το πράξει. Να εξαφανίσει τι θέλει. Να φύγει ο εισβολέας από τη ζωή μου. Να ξαναβρω τον παράδεισο. Τόσο ανώμαλο, αυτό το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο είναι. Δεν το νιώθει όμως έτσι. Διότι όλοι του λένε, με έμεσα με τον τρόπο, ότι αυτό είναι κακό που νιώθεις. Δεν πρέπει. Άρα είσαι κακός. Γιατί στο βιβλίο, στις παγίδες, αυτό λέω, να καταλάβετε πώς έχετε ταυτίσει το νιώθω με το είμαι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να νιώθετε ότι κουστάρετε. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό. Το νιώθω είναι ένα αντανακλαστικό πράγμα. Δεν πάω να το ελέγξω. Εξαρτάται από το τι προσλαμβάνω. Το πράττω, άλλη υπόθεση. Και λέει ότι ξέρεις, είμαι το χειρότερο του κόσμου. Γιατί? Διότι εγώ νιώθω. Αν αυτό που νιώθω είναι αυτό που είμαι, εγώ λοιπόν είμαι κακό πράγμα. Και όσο πιο έντονα νιώθω αυτό το πράγμα, τόσο πιο ενοχοποιημένος νιώθω. Και από εκεί πέρα η ζωή μου είναι προδιαγεγραμμένη, σας το υπογράφω. Θα ζω συνέχεια σε μια ταλαιπωρία, θα φοβάμαι και θα ντρέπομαι την ύπαρξή μου και θα γίνω είτε πατσαβούρα, όπως λέω, σε ένα
Ένας άνθρωπος που λέει πάντα ναι, ή ένας πολύ κακός άνθρωπος, έχει μόνο κακία μέσα του, που στην ουσία δεν είναι επειδή είμαι κακός, επειδή μου έρχεται η ευκαιρία να πω ότι ξέρεις κάτι, φυσιολογικό ήταν αυτό που ένιωσα, ρε παιδάκι μου. Θα πάω λοιπόν ή στο ένα άκρο ή στο άλλο. Γιατί, ξέρετε, τόσα χρόνια που ανακατεύουμε τους ανθρώπους, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που ερχόντουσαν για βοήθεια είχαν την αίσθηση ότι εγώ λέει φταίω για όλα. Και ένα άλλο κομμάτι έλεγαν εγώ δεν φταίω σε τίποτα, όλοι άλλοι φταίνε. Και τα δύο τρόμα. Έλα έτσι λοιπόν είναι. Αυτός ο οποίος θα πει εγώ νιώθω ότι φταίω για όλα, εγώ αυτό που τα έκανα, θα είναι ένας άνθρωπος δυστυχισμένος, θα είναι ένας, θα λέει πάντα ναι, δεν θα μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του ή το θυμό του, θα υποχωρεί, θα είναι ταλαιπωρημένος. Ο άλλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος πολύ αυστηρός, πολύ έτσι, να φωνάζει, να είναι κακός και οι δύο θα είναι δυστυχισμένοι. Εσείς. Εγώ δεν τα κρύβω τα λόγια μου. Ναι, είστε δυστυχισμένοι. Και τι ξέρετε, γιατί τι θέλω εγώ για εσάς. Να πάρετε από τη ζωή αυτό που σας ανήκει. Δηλαδή τι, ένα ωραίο ταξίδι. Πολύ είναι να ζήσετε τον εαυτό σας να περάσετε καλά. Σε τι το ταξίδι, ένα ταξίδι είναι. Το άλλο που σας λένε για μετά, σας κοροϊδεύουν. Γιατί και να υπάρχει δεν το ζήσετε εσείς. Γιατί πού είναι το κόλπο, τι λέει. Λέει ότι, μα θα πάω, λέει, ποιος θα πάει. Εσείς, με το Αρμάνι, Ευαγγελία, Πηλιχού. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, να πάω στο παράδεισο στην κόλαση. Και να είμαι εγώ, ποιος εγώ. Αυτό το εγώ λοιπόν, είναι αυτό το εγώ που αντιλαμβάνεται το βρέφος που λέει εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, που δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν άλλοι. Και αυτό υπηρετείτε όταν φοβάστε ότι θα πεθάνετε, που θα πάτε. Ποιος εσείς. Υπάρχει πιο πράγμα από εγώ, εγώ, λέει εγώ, το εγώ, εγώ. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτό το εγώ να το κάνουμε πέρα, να βάλουμε ένα άλλο εγώ, το υγιές εγώ, αυτό που καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα του. Για να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται έξω του και να περνάει καλά. Όχι αυτό το βρεφικό, αλαζονικό εγώ, 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 που το μόνο που κάνει είναι να ντρέπεται και να φοβάται για την ύπαρξή του. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να μεγαλώσουμε, να μεγαλώσουμε πραγματικά, συγκνησιακά, να ενεργοποιήσουμε το σήμερα, τον εγκέφαλό μας, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνετε. Και να διαβάσετε και το βιβλίο, γιατί αυτό σας βοηθά να το κάνετε. Και το εννοώ αυτό, δεν κάνω πλάκα. Δεν λέω ας πούμε για να πουλήσουμε τα βιβλία. Γιατί όπως το λέω και στο βιβλίο, αυτό δεν θα σας φέρει τη θεραπεία. Η θεραπεία σας φέρει τη θεραπεία. Αλλά το βιβλίο θα σας βοηθήσει και ελπίζω να ξυπνήσετε και να αρχίσετε να ασχολείστε με εσάς. Πολλοί μου λένε, γιατί δεν λες, παιδί μου, ότι αυτό θα βοηθήσει τον άνθρωπο να... Γιατί θα είναι ψέμα. Θα σας βοηθήσει να ξυπνήσετε. Το αν θα το ακολουθήσετε και αν θα κάνετε πράγματα για να βοηθήσει τον εαυτό σας, αυτό ξέρετε από εσάς, γιατί το κάθε βιβλίο. Και το ψέμα δεν βοηθάει κανένα. Η αλήθεια βοηθάει. Η αλήθεια είναι η αματική. Μόνο που η αλήθεια έχει ένα μικρό πρόβλημα. Τι άλλο να διαφημίσεις, πω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η αλήθεια είναι σαν τα, αυτά που λέω, τα γλυφιτζούρια νέας κοπής. Κοιτάξτε τι είναι η αλήθεια. Λέτε ένα γλυφιτζούρι που είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε το περίβλημά του να είναι πολύ πικρό και ταυτόχρονα τόσο σκληρό που δεν μπορεί να το σπάσω. Τι πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το γλύψω. Το γλύψω. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να το παρακάμψω, όπως το λιμόλι, πες μου, τα γρήγορα, δώσε μου κάτι να μην κάνω. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά, εάν υπομείνω την πικρίλα του γλυψίματος και φτάσω στο κέντρο του, εκεί υπάρχει η πιο γλυκιά γεύση, μια σταγόνα, ούτε το νέκταρ και αμβροσία και δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχει η ίδια η ευτυχία της ζωής, είναι τόσο γλυκιά.
την οποία θα την έχω για όλη μου τη ζωή και θα περνάω καλά. Αλλά πρέπει να υπομείνω λίγο την πικρίλα της αλήθειας. Οι περισσότεροι εξημωτικά και το φτύνουμε. Γιατί αυτό είναι αντανακλαστικό. Δεν είναι κακό, είναι αντανακλαστικό. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε αντανακλαστικά. Πρέπει να βάλουμε και τον εγκέφαλο να δουλέψουμε. Όχι, όχι, άστο. Πικρό είναι, θα δεις μετά πόσο γλυκό θα είναι. Δεν γίνεται δουλειά με τα ψέματα, με τα χαϊδολογήματα. Γίνεται με την πραγματικότητα, με την αλήθεια. Όποιος αποκτήσει αλήθεια με τον εαυτό του, γι' αυτό ρωτά, τι ήθελα και ήρθα, βάζει δύσκολα αυτό το παιδάκι μου. Ναι, δύσκολα σε βάζω, γιατί η ζωή είναι φανταστικό πράγμα. Το πιο φανταστικό πράγμα που υπάρχει. Δεν έχετε άλλο από τη ζωή. Αυτό είναι μία και ένα και μοναδικό ταξίδι. Και ξέρετε, καμιά φορά αυτό το ταξίδι, πριν από κάνα εξάμηνο, ήρθε στο γραφείο μου ένας άντρας 70 ετών. Θεώρησα, ποιο είναι το αίτημά, τι θέλει. Ξέρετε τι μου είπε. Μου λέει, κύριε Χαντά, να σου πω κάτι, μου λέει, εγώ επί 61 και κάτι χρόνια ήμουν τυφλός. Δεν έβλεπα το πόσο ωραία είναι η ζωή. Μου έκανε και ένα ωραίο κομπλιμάν, όπως δεν πειράζει, μου λέει, σας άκουσα κάποτε, μου λέει, πες και άρχισα να το σκέφτομαι. Εγώ μου λέει, τώρα το κατάλαβα. Και θα μου είδεστε τώρα, όσα χρόνια μου μένει, να ζήσω καλά. Και υποκλήθηκα. Γιατί αυτό είναι το γεγονός. Δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είσαι, είναι να ζήσεις όσα χρόνια σου μένει, να ζήσεις πραγματικά. Για να τα ζήσεις πραγματικά, πρέπει να φύγεις από την ενοχή και να φύγεις από το φόβο. Και αν τα κάνεις αυτά, πρέπει να ενεργοποιήσεις το σήμερα στον εγκέφαλό σου. Σας το υπόσχομαι. Εάν ενεργοποιήσεις το σήμερα, δεν υπάρχουν ούτε φόβοι ούτε ενοχές. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι είμαι ελεύθερος άνθρωπος, σημαίνει ότι είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσοι θα περάσετε αυτή τη γραμμή. Μακάρι, περάστε, και αν δεν περάσετε τώρα, την περάσετε αύριο, μεθαύριο, τη μεθαύριο. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ούτε εύκολες λύσεις, ούτε το αύριο, το μεθαύριο. Λέω στο πρώτο βιβλίο το σκέφτημα δεν υπάρχουν, ότι οι περισσότεροι εξημών, επειδή είμαστε μωρά παιδιά, πιστεύουμε ότι η ζωή είναι στον ωκεανό. Και ότι δεν πειράζει, μια μέρα που θα πετάξουμε και την άλλη μέρα δεν πειράζει, είναι άπειρες ημέρες. Δεν είναι άπειρες ημέρες, η ζωή σας είναι συγκεκριμένη και η δική μου. Αποτελείται από ημέρες. Και άμα διαβάσετε το πρώτο βιβλίο, θα σας πω και πόσες ημέρες είναι. Λέω και τον ριζικό σας, ξέρετε. Τον καφέ έχω δυσκολία, αλλά δεν είναι φίλτρο. Η πραγματικότητα αυτή όμως ότι είναι πεπερασμένη η ζωή και αποτελείται από ημέρες, δηλαδή από στοιχεία. Κάθε μέρα λοιπόν που εσείς την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί έχει σηκωθεί φοβισμένη, ενοχοποιημένη, ταλαιπωρημένη, κάθε μέρα χάνετε ένα κομμάτι της ζωής σας. Το οποίο είναι ένα κομμάτι από το λίγο που έχουμε, γιατί είναι λίγες οι μέρες. Και περνάει η ζωή και όλοι περνάνε ότι έχουν χτυπήσει κάρτα. Κάνω ένα, κατ' εμέ, πολύ ωραίο σεμινάριο, λέγεται «Χτίζω μια ευτυχισμένη ζωή». Και είναι κάθε γράμμα και ένας τρόπος να σκέφτεστε και να λειτουργείτε. Απλά πράγματα είναι, δεν είναι τίποτα. Οι στοικοί φιλόσοφοι τα έχουν πει. Τα έχω πει εγώ. Εγώ απλώς το έχω κάνει στο σήμερα, κτλ. Και να ζήσετε πραγματικά καλά. Γιατί το αξίζετε. Μη σας ψήνει ο εαυτός σας επειδή είστε, ας πούμε, ανεχοποιημένα άτομα, επειδή κοιτάζετε, το ξέρω εγώ, τον ποπό της μάνας σας ή το, ότι είστε κακά παιδιά. Δεν είστε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι είστε. Απλώς πρέπει να το καταλάβετε ότι αυτά που νιώθετε και αυτά που έχετε νιώσει είναι απόλυτα φυσιολογικά και τα ανακλαστικά. Δεν έχουν να κάνουν με το ποιόν σας. Και να διεκδικήσετε από τον εαυτό σας το δικαίωμα του να ζει, να χαίρεται. Αλλά θα περάσετε κι εσείς από το ταμείο που λέω εγώ, ταμείο. Μα όλοι θέλουμε, ξέρετε, την πίτα γερή και το σκυλοχωριτάτο. Δεν γίνεται. Εγώ λέω το εξής. Όποιος θέλει αυτό, καταλήγει να μην έχει ούτε πίτα ούτε σκύλο. Μα είναι πολλά, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, να ζήσω. Να ζήσω. Είναι πολλά, δηλαδή, να συζητήσετε τον εαυτό σας, το να ζήσετε. Και τώρα αρχίζει η κατάθλιψη. Γιατί οι πιο πολλοί λέτε, μου ζητάς, τι να πω εγώ τώρα, που είμαι για τέτοια πράγματα. Εντάξει, όταν μπαίνει ο σπόρος, γιατί ξέρετε, λέει αυτός, καλά τα λέει, υπάρχει και ζωή και ευτυχία, γιατί θα την πιάσω εγώ και αρχίζει η κατάθλιψη.
Και τώρα θα μου φύγετε. Άσε με, παιδί μου, διάβασα τα βιβλία μου, μην άστονε. Ας τα ξεχάσω. Ας ζήσω ευτυχισμένος στη δυστυχία μου. Διεκδικήστε κάτι παραπάνω από τη ζωή σας. Διεκδικήστε τη ζωή σας, την οποία τη δεσμεύει αυτό το βρέφος που έχετε μέσα σας. Αυτό το νήπιο. Μην αφήσετε ένα τέτοιο πλασματάκι να σας ταλαιπωρήσει, γιατί δεν ξέρει τίποτα. Η ζωή είναι εδώ και μπορεί να γίνει και καλύτεροι γονείς, καλύτεροι σύντροφοι, καλύτεροι φίλοι, καλύτεροι εργαζόμενοι. Έχουμε ξεχάσει να έχουμε χαρά από τη δουλειά που κάνουμε. Ξέρετε, μίλαγα για τα ίδια πράγματα πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα και επειδή είχα αρχίσει και έλεγα εκεί, είχα ας πούμε κάνω σεμινάρια, λέμε 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες και εγώ μπορεί να πάω 6 ώρες. Γιατί? Γιατί απλώς μου αρέσει αυτό που κάνω. Και πρέπει να μάθω και εσάς να σας αρέσει αυτό που κάνω. Αν είστε μάνα, αν είστε εργαζόμενος, αν είστε έτσι, αν είστε άλλος. Γιατί αυτή είναι η ζωή, το να κάθε λεπτό να το κάνω κάτι καλό για μένα και να το ευχαριστιέμαι. Και αν δεν μπορώ, να κάτσω να το αλλάξω. Και το πρόβλημα που θα αλλάξω είναι αυτός μου. Πώς? Και πάλι θα σου ξαναπώ. Στο να ζω στο σήμερα. Ξέρετε τι είναι να ζω στο σήμερα? Όταν έγραφα τη σημαντικότητα του να ζω στο σήμερα στο πρώτο βιβλίο, πολλοί δεν το καταλαβαίνανε. Σήμερα ξέρουμε, έχουν περάσει μόνο 2 χρόνια. Και ούτε προφήτης να ήμουν, που είμαι και προφήτης μεταξύ άλλων, ξέρω. Είπαμε, βλέπω τον καφέ, αυτό, πολλά. Τώρα ξέρουμε, βιολογικά αποδεδειγμένα, ότι όποιος ζει στο εδώ και τώρα, γερνάει αργότερα και ζει καλύτερα και πιο πολύ. Πώς το ξέρουμε? Υπάρχει ένας δείχτης βιολογικός. Λέγεται το τελομερές. Το τελομερές τι είναι? Είναι ένα κομμάτι των κυττάρων, μικροσκοπικό, το οποίο είναι, πώς είναι στα κοριδόνια, στο τελευταίο κομμάτι που είχε ένα πλαστικό για να μην φθύρονται, κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, κάθε φορά που το κύτταρο κόβεται, αρχίζει και ξεφτίζει. Γερνάει δηλαδή. Το τελομερές λοιπόν είναι αυτό που συγκρατεί τη γύρανση και ενώ κόβεται να μην γερνάει. Πώς γίνεται αυτό? Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο καλά. Λέμε. Πολύ συγμένες. τι να κάνω. Όσο πιο μεγάλο λοιπόν το τελομερές, όσο πιο μακρύ, πείτε το όπως θέλετε, τόσο πιο καλά είναι ότι το κύτταρο δεν γερνάει. Γιατί κόβεται, κάθε φορά που κόβεται και αυτό. Οπότε μικραίνει και εξαφανίζεται, οπότε γερνάει το κύτταρο. Τι κάνει το τελομερές να μεγαλώνει ή να μην μικραίνει, ξέρετε? Αποδεδειγμένα λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο παρόν, που εστιάζουν στη ζωή τους στο σήμερα, έχουν μεγαλύτερα τελομερή από τους άλλους. Αποδεδειγμένα πλέον. Σημαίνει λοιπόν για να είναι λιγότερο και αν τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να μην γεράσουμε και ποτέ. Πριν από τόσα χρόνια που δεν θυμάμαι ούτε θέλω να λέω, 40 ας πούμε, ασχολούμαι με τον καρκίνο και την ψυχολογική μας λειτουργία. Χρειάζεται λοιπόν τότε να άκουσα μόνο εγώ, που συνέδεε την ψυχολογική μας λειτουργία και την εμφάνιση του καρκίνου και δεν ξέραμε τότε πολύ καλά τα βιολογικά μονοπάτια, το πώς δηλαδή η ψυχολογία μας λειτουργούσε στο να μην πάθει κανείς καρκίνο ή άμα το πάθεις να μπορέσεις να επιβιώσεις. Ήταν κάποιες θεωρίες. Σήμερα το ξέρουμε. Είναι και αυτό αποδειγμένο. Είναι μία διαδικασία βιολογικά βασισμένη που λέει ότι όταν εγώ είμαι είτε καταθλιμμένος είτε άγχος, αυτό ταλαιπωρεί το ανασωπητικό μου σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να σκοτώσει τις νεοπλασίες καθημερινές. Γιατί κάθε μέρα που ζούμε, τα κύτταρά μας, μερικά από αυτά, αλλάζουν προς το κακό. Παρεμβαίνει λοιπόν το ανασωπητικό, τα σκοτώνει. Όταν λοιπόν εγώ είμαι καταθλιμμένος
Γιατί, γιατί δεν ζω καλά, δεν είσαι στο σήμα ή είμαι συνέχεια σε μια ένταση, το ενσωματικό μου είναι χαμηλωμένο. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που σημαίνει ότι οι πιθανότητες ένα από αυτά τα κύτταρα να επιβιώσει και να γίνει καρκίνος είναι μεγαλύτερη. Γεια σας, χαίρετε, σχολάσατε. Και να μην πεθάνετε, μόνο η διαδικασία του να επιβιώσει τον καρκίνο είναι τρομακτική. Δεν αξίζει λοιπόν να αρχίσω να ζω στο εδώ και τώρα. Δεν αξίζει να αρχίσω να λέω, ξέρετε, να ζήσω καλά. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι, αν δεν τους κινητοποιήσω, δεν ανταποκρίνουν όπως και εσείς το για μένα ζήσω καλά. Αλλά ξέρετε που ανταποκρίνονται. Εύκολα. Παιδιά δεν έχεις. Να τα αφήσεις το... Η ενοχή. Η ενοχή είναι να κινητοποιήσω, δηλαδή αντί να σκεφτώ τον εαυτό μου και να πω ότι ξέρεις, εγώ αξίζω, άμα νιώσω ένοχα, για μου θα μπορεί να κάνω κάτι και για μένα. Εκεί έχουμε καταδύσει λοιπόν τον εαυτό μας. Δεν αξίζει. Το θέμα είναι πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Και θα το καταφέρουμε κοιτώντας πίσω τη ζωή μας, κοιτώντας τι διαστρεβλώς έχουμε κάνει, πόσο άσχημα νιώθουμε για αυτά που δεν έχουμε κάνει να νιώθουμε άσχημα. Όλα αυτά τα συναισθήματα, να τα πάρετε και να τα βάλετε ψηλά εκεί, να είστε περήφανοι. Γιατί τα συναισθήματά μας δεν καθιστούν εμάς κάτι, είναι τα ανακλαστικά. Για παράδειγμα, να σου πω δηλαδή, τι γίνεται στα συναισθήματά μας. Όπως είπαμε για το παιδάκι αυτό, το βρέφος ή το παιδάκι που έχετε το άλλο μες στην οικογένειά του. Τι θα νιώσει, είπαμε. Μίσος, τι θα νιώσει. Οργή, αυτά τα ωραία πράγματα. Και λέω ωραία, διότι τα συναισθήματα είναι τα ανακλαστικά, δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι όταν δώσετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 2 ευρώ σε ένα φτωχό, είστε καλός άνθρωπος. Και το επόμενο λεπτό, δηλαδή, που θα σκοτωθείτε με την αυτήν, γιατί άφηγε από εδώ και είστε κακός άνθρωπος. Ούτε καλός ούτε κακός είσαι, αλλά βασανίζεσαι από αυτές τους χαρακτηρισμούς. Χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους συνέχεια, αντί να τους καταλαβαίνουμε. Και οι χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Να σας δώσω και εκεί ένα παράδειγμα. Θα τελειώσω νόης, μην φοβάστε, σας βλέπω, είστε λίγο. Θα πήγαινε κανείς από εσάς τώρα μέχρι που είμαστε στην Κόρυθο, να πάει μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους στο Κιάτο, να μου πάρει, ξέρω εγώ, μια εφημερίδα. Πάει κανείς σας? Πάτε, θέλετε πολύ μεγάλη βοήθεια. Δεν μου λέτε καλή μου. Και ποιοι άλλοι θα πάνε να σηκώσουν τα χεράκια, ποιοι θα... Α, τώρα κολώσατε, έτσι. Γιατί θα το κάνατε αυτό για μένα? Γιατί είμαι καλός άνθρωπος, είστε καλός άνθρωπος. Γι' αυτό, ε. Ούτε εγώ είμαι καλός άνθρωπος, γιατί δεν είμαι ούτε κακός είμαι, ούτε εσείς. Χαίρομαι, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά κάντε κακό στον εαυτό σας. Εσείς τα πηγαίνετε, υπόλοιποι. Γιατί είστε τεμπέληδες. Τεμπέληδες. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Άμα δείτε σήμερα τους ανθρώπους, θα δείτε, είναι στην καφετέρια, δεν κάνει τίποτα, λέει ο Γιώργος. Τεμπέλης είναι. Υπάρχουν τεμπέληδες. Δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί τεμπέλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τεμπέλης, ούτε λάκας, ούτε έξυπνος, ούτε τίποτα. Γιατί? Εσείς μου που δεν πηγαίνατε. Γιατί βαριέστε, πάει. Δεν πηγαίνετε γιατί είστε τεμπέλης. Ούτε ο Γιώργος δουλεύει γιατί δεν είναι τεμπέλης. Να δούμε τι είναι, σε λίγο ο Γιώργος. Καταρχάς είναι γιος της μαμάς του, πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν θα πάτε γιατί δεν έχετε κίνητρο. Σας λέω λοιπόν τώρα εγώ, να τα βγάλω εδώ φέρει μαζί μου. 100.000 με τα πόδια πάτε στο Κιάτο να μου φέρει την εφημερίδα. Ποιος δεν πάει, να μου πείτε ποιος δεν πάει να δω, να βάλω το βαϊφάκι και σας πάει να πούμε τα λεφτά γιατί τα έχετε τότε. Έτσι δεν είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που λένε άσε ρε φίλα πάω στο Κιάτο τώρα και με τα πόδια κιόλας. Εκτός από... Ναι, σας λέω, θέλουμε πολύ δουλίτσα. Εμείς έχουμε πολλά θέματα.
Έχετε κάνει πολλές φόνες στη ζωή σας, εσείς, για να τις ξεπληρώσετε τόσο πολύ. Πολλά πλούς. Έχετε πολλά αμαρτήματα να σας συγχωρηθούν. Λοιπόν, θα πάτε. Θα πάτε και τρέχοντας. Και στο Κιάτο και παρακάτω. 200 χιλιάρικα. Ακριβώς. Κι άλλο που το είπε κάποιος, μου λέει, και με τα χέρια πάω. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει, καλός, κακός, τεμπέλης. Είναι ζήτημα κινήτρου. Είναι ζήτημα διεργασίας, είναι ζήτημα αντίληψης. Εσείς λοιπόν από εδώ μέσα, ποιος δηλώνει φωνιάς, δολοφόνος. Εάν μου δηλώνει να πει εγώ, ξέρω, είμαι φωνιάς. Όχι, εκτός από αυτά που σκοτώσει τα αδελφάκια μου, αλλά εκτός από αυτά, κανείς δεν δηλώνει φωνιάς. Θα σκοτώνατε έτσι άνθρωπο, να σκοτώσετε τι, στο δολοφόνι, δεν πιστεύω κανείς. Για να πάμε λοιπόν σε μια περίπτωση τώρα. Προχωράτε στο δρόμο στο σπίτι σας. Στα 50 μέτρα, και ας πούμε για την κουβέντα που θα κάνουμε, ότι έχετε και ένα πιστόλι. Στα 50 μέτρα βλέπετε έναν τύπο, άγνωστο προς εσάς, να έχει πιάσει το παιδί σας, λέω το παιδί σας, που δεν έχετε παιδί, βάλτε και ένα παιδί μέσα, βάλτε κάποιον δικό σας, όχι το σύντροφο, είπαμε. Κάποιον που να αγαπάτε πάρα πολύ. Από το λαιμό και να τον κάνει έτσι, να έχει σηκώσει με τα πόδια και τον πνίγει. Δεν προλαβαίνετε να πάνε το σώσετε. Τον πυροβολείτε άνετα. Και όποιος πει όχι, λέει ψέματα ή έχει τόσα πολλά προβλήματα που θέλουμε πολλά φάρμακα. Άνετα. Για να είμαι σίγουρη, έτσι και μετά. Μετά θα το δούμε όμως και τι θα γίνει μετά. Γιατί δεν τον πυροβολήσετε, έτσι είστε δολοφόνος, όχι είπατε, δεν είμαι. Γιατί αντιληφθήκατε πόσο πολύ απειλείστε, όχι για το παιδί σας. Για σας, γιατί είπατε έτσι και πεθάνει το παιδί μου, ο πόνος που θα περάσω εγώ είναι αδιανόητος, θα το περάσω. Και δεν έχω και την απώλεια ενός αγαπημένου μου προσώπου, πονάει επίσης πάρα πολύ. Πάει τα. Πηγαίνετε λοιπόν τρέχοντας, σηκώστε και τη δεύτερη, και εκεί πάνε σηκώστε και τη δεύτερη, λέει το παιδί σας, αμάτι, μέσα σε ο άνθρωπος, μου βγάλε την καραμέλα από το στόμα. Απ' το λαιμό, εκείνη τη στιγμή τι κάνετε. Τι άλλαξε. Μα δεν άλλαξε τίποτα παρά η αντίληψή σας, το τι καταλάβατε. Όταν δείτε αυτό το πράγμα που το ερμηνεύσατε, γιατί ερμηνεύουμε, δεν ξέρουμε. Και η ερμηνεία τι είναι, το αποτέλεσμα των βιωμάτων μας. Δηλαδή, εσείς ξέρετε κάποιος πιάνει από εδώ, δεν σκέφτεστε πάνω να βγάλει την καραμέλα, δεν πάει να το πνίξει. Το ερμηνεύσατε σαν μια απειλή στη δικιά σας την υπόσταση, πάει τα. Μόλις καταλάβω ότι αυτό δεν ήταν πω από Θεέ μου, τι έκανα και πώς θα το σώσω τον άνθρωπο και να μπορώ να το σώσω και φέρει την σφαίρα πίσω, κάνω η Αγία. Ήρθε να πει κακός άνθρωπος, γίνεται καλός τώρα. Δεν υπάρχει. Αυτό που λέει το πώς θα νιώσω έχει να κάνει με το τι θα αντιληφθώ. Και αυτό που θα αντιληφθώ θα με κάνει να νιώσω κάτι. Αυτό που θα κάνει να νιώσω κάτι θα προσδιορίσει και τι θα κάνω. Μια μικρή γκάμα. Δεν μπορεί δηλαδή να πω ότι έχασα το πορτοφόλι μου, είχα 50 χιλιάρικα και παίρνω τηλέφωνο να του γιορτάσω τα μπουζούκια. Θα λυπηθώ. Μπορεί να πέσω από παράθυρο, μπορεί να κάνω. Δηλαδή αυτό που αισθάνομαι θα οδηγήσει σε μια σειρά από μια γκάμα συμπεριφορών. Άρα υπάρχει κάτι που να λέει είστε αυτό το ένα το άλλο που νομίζω ότι είστε, είμαι κακός, είμαι καλός. Δεν υπάρχει. Να μάθετε να το αποκρυπτογραφείτε. Να σταματήσετε να νιώθετε τόσο άσχημα για αυτό με το οποίο λειτουργείτε. Και να μάθετε τι. Πώς προσλαμβάνω, τι είναι αυτό που με κάνει και βλέπω συνέχεια κακούς ανθρώπους. Γιατί άμα δω κακούς ανθρώπους και εγώ θα νιώσω την κακία να το υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να καταλάβω λοιπόν αν υπάρχουν οι κακοί, αν του βλέπω εγώ. Ή οι καλοί απ' την άλλη. Γιατί είναι πολλούς καλούς και εγώ μείνω με το σοβαρό μου. Τα έχουν πάρει όλα. Είμαι βλάκας. Δεν είμαι βλάκας. Δεν υπάρχουν βλάκες. Οι πολλοί βλάκες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια εννοητική καθυστέρηση, ας πούμε, της αδυναμίας τους. Περισσότερο από εμάς δεν είμαστε βλάκες. Βλάκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει χρήματα
αλλά πάει και τα κουμπάει κάπου. Μου είχε ένας γνωστός, να μην πω το όνομα, και ένας γνωστός παρουσιαστής, είπε ότι του φάγανε τα λεφτά. Βλάκας αυτός, όμως καθόλου, εξυπνότατος είναι και πολύ καλός και ικανός είναι, γιατί έχει φτάσει στην κορυφή. Πώς τα φάγανε? Τα φάγανε γιατί δεν άφησαν αυτό να καταλάβει ότι ήταν άπλιστος. Π.χ. Άπλιστος, φαντάζομαι. Όταν κάποιος έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις, θα δώσεις 10.000 και σε ένα μία θα κάνεις 20 και εσύ τα δίνεις, είσαι χαζός. Δεν είσαι χαζός. Είσαι άπλιστος και δεν θες να το καταλάβεις. Γιατί δεν είναι κακό να είμαστε κάτι. Το κακό είναι να μην θέλουμε να το πιστοποιήσουμε στον εαυτό μας. Να πω την αλήθεια. Γιατί αν πω ότι είμαι άπλιστος, θα πω για κάτσε ρε φίλε, εγώ είμαι άπλιστος. Αυτός το ξέρει αυτό και πάω να φάει τα λεφτά. Εγώ λοιπόν θα ελέγξω τον εαυτό μου. Για να ελέγξω τον εαυτό μου πρέπει λοιπόν να έχω ειλικρίνεια με μένα. Πρέπει να του λέω από τι απαρτίζομαι, δηλαδή από τι αισθάνομαι. Και τότε θα είμαι βασιλιάς. Ούτε βλακίες θα κάνω. Να σου πω, ξέρεις, για το Γεωργιάκη πλέον που δεν δουλεύει, που πάω στις καφετέρια σήμερα, την ανεργία λέει που έχει. Εγώ έχω μια φίλη της κόρης μου. Το δίνω, παιδιά σπουδάζουν, τα δύο δουλειές τους έχουν και δουλεύουν. Όχι για πολλά, αλλά το έχουν, βρίσκουν. Η δε φίλη του σημεία είχε τρεις δουλειές προς το καλοκαίρι. Τρεις, όχι μία. Πήγαινε από τα βόρεια που έρθα από την ΕΠΑ στη Σαλαμίνα κάθε μέρα το κοριτσάκι αυτό για να δώσουμε το δίσκο, πώς το λένε, στην παραλία αυτά που πάνε. Είχε το απογευματάκι μια μικρή δουλειά ακόμα και το βέβαια ξαναδούλευε. Είχε κίνητρο, δεν είχε λεφτά γονείς να του δώσουν τίποτα. Ο Γεωργάκης που λέμε, που λέει δεν, εγώ δεν, γιατί έχει τον παππού και τη μαμά και του δίνει τα λιράκια, τα δεκαρικάκια να κάθεται κάθε μέρα. Δεν έχει κίνητρο. Δεν υπάρχει τεμπέλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην σας κοροϊδεύουνε. Άλλο ότι είναι καιροί δύσκολοι και καιροί εύκολοι. Αυτό υπάρχουν αυξομοιώσεις, είναι καιροί δύσκολοι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τεμπέλης ή δεν μπορεί να κάνει. Άμα θέλω να επιβιώσω και τότε θα τη βρω την άκρη. Στην κατοχή τη βρήκαν την άκρη. Δεν υπάρχουν όμως τεμπέληδες άνθρωποι, ούτε κακοί άνθρωποι, ούτε κακά παιδιά ή καλά παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε έχουν κίνητο ή αντιλαμβάνονται κάτι. Ξέρετε, βλέπω μερικούς ανθρώπους που μπορεί και εσείς μερικές φορές να κλωτσάνε σκυλιά, να σου πετάνε πέτρες. Και όταν ένα πιο μικρός αντιλαμβανόμαστε και λέει από τι κακοί άνθρωποι, δεν είναι κακοί άνθρωποι, ξέρετε, είναι φοβισμένοι. Φοβισμένοι και αδυνατούν να καταλάβουν το φόβο τους και να το διαπραγματεύουν σαν μεγάλοι άνθρωποι και καταλήγουν να χτυπάνε ανυπεράσπιστα ζώα. Πιστεύετε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν θα χτυπάγανε τα ζώα? Αλλά τρέμουνε και δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί τρέμουν, ότι είναι μικρά παιδάκια μέσα τους να μεγαλώσουν. Π.χ. Οπότε πού είναι το ποιόν μας? Δεν υπάρχει. Απλώς έχουμε τόσα πολλά πράγματα που νιώθουμε άσχημα για μας. Μας κάνει συνέχεια να νιώθουμε ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Με αποτέλεσμα να μην θέλουμε να ζήσουμε καλά. Να έχουμε δηλαδή διεργασίες που λέει τώρα πρέπει να και να τιμωρηθείς γιατί είσαι κακό παιδί. Και είναι αυτό που μας τυγωνόμαστε στην πράξη, να κάνουμε επιλογές που είναι εναντίον μας, να μην διεκδικούμε το δίκιο μας, να μην διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει και από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι, για να μην σας κουράσω άλλο, που πρέπει να διεκδικήσουμε, είναι το να μεγαλώσουμε εδώ, το να μπορέσουμε δηλαδή να ενεργοποιήσουμε το σημερινό τον εγκέφαλο, να κοιτάξουμε πώς είχαμε ζήσει σαν μικρά παιδιά και αυτό να το απενεχοποιήσουμε. Αν είχαμε τον χρόνο και την όρεξη, θα σας έλεγα τόσα πολλά πράγματα, το έγραψα ένα άλλο βιβλίο για τα σεξουαλικά μας όταν είμαστε μικρά παιδιά, που γίνεται ο χαμός του Κυρίου και κανείς δεν βρίσκεται να μας πει μια αλήθεια. Ξέρετε, φυσιολογικό είναι το κάθε τι μπορείς νιώσει ή που να έχει γίνει. Και να ζούμε σε ένα καθεστώς τρόμου και φόβου, ακόμα και πριν είναι στον εαυτό. Να μην του έχουμε πει πράγματα που μας έχουν συμβεί, να τα αλλάζουμε, δεν θέλουμε να τα ξέρουμε. Η γνώση είναι θεραπεία και η θεραπεία είναι υγεία και η υγεία είναι ευτυχία και η ευτυχία είναι ζωή. Είτε σε διάρκεια είτε και σε ποιότητα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας πάρει τη ζωή σας από τα χέρια σας, το ίδιο ο εαυτός. Ζήστε την. Είναι πολύ ωραία, πιστέψτε με, είναι φοβερό ταξίδι. Αν λοιπόν εγώ μπορέσω να σας βοηθήσω να προβληματιστείτε, μακάρι να προβληματιστείτε,
Μακάρι να μην φύγετε το ίδιο γελώντας όπως είδατε, αλλά φύγετε για και πιο σοφή. Και μπορεί να μην είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να το κάνετε αυτό. Ελπίζω και θέλω να γίνει κάποια άλλη στιγμή, λέει, για εσάς. Αν είναι σήμερα ημέρα, καλώς. Αν είναι αύριο, κάθε μέρα που περνάει μέσα, τι χάνετε. Όταν είστε έτοιμοι, μπορεί να αποφασίσετε να δείτε τον εαυτό σας και να αρχίσετε να μην ζείτε σαν τρομαγμένα και ενοχοποιημένα βρέφη, αλλά σαν μεγάλοι ενήλικες που θα πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και θα ζήσουν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε και με ακούσατε. Ελπίζω να το σκεφτείτε. Έτσι.